Επειδή με ρωτάτε να σας πω, είναι πολύ σαφές αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο επιτιθέμενος, ποιος είναι ο κατακτητής, ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει μπει σε ένα ελεύθερο κράτος. Θα φτάσουμε και εκεί, ναι, για να τελειώνουμε. Ναι, είναι σαφές. Άρα δεν μπορούμε να τα βάλουμε σε καμία ζυγαριά, ξέρετε, γιατί δεν βλέπουμε την αλήθεια των Ρώσων. Κυρία Στεφανίδου, θέλω να ακούσετε αυτό που θέλω να πω. Βεβαίως. Μη βγάζετε συμπεράσματα. Μην αυτό που λέω. Ναι. Αυτό λοιπόν που λέω είναι μια πραγματικότητα. Ότι βλέπουμε μόνο τη μία αλήθεια. Θα ήθελα να δω και την άλλη. Ναι. Μηδενή δίκην δικάσεις πριν αμφί μύθον ακούσεις. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Καταδικάζουμε απολύτως την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Ναι. Δεν τίθεται θέμα. Καταδικάζουμε απολύτως τη στάση αυτή με μέτρα τα οποία πρέπει να είναι σκληρά. Δεν τίθεται θέμα. Πάμε τώρα να δούμε την υποκρισία της Δύσεως. Γιατί τον Πούτιν καθαρίσαμε, είναι κακός. Mm-hmm. Τελειώσαμε. Για να δούμε τώρα την υποκρισία της Δύσεως. Mm-hmm. Η Δύση δεν έβλεπε ομοιότητες ή δεν είδε ομοιότητες μεταξύ της εισβολής της Τουρκίας ή στην Κύπρο. Τι έκανε η Κύπρος? Εισέβαλε όπως η Ρωσία. Αναγνώρισε ένα ψευδοκράτος όπως η Ρωσία. Έχει εγκαταστήσει, περισσότερο από ό,τι έχει κάνει μέχρι στιγμής η Ρωσία, 42.000 τουρκικά στρατεύματα κατοχής. Οι νεκροί στην Κύπρο ήταν 7.000. Οι εκτοπιστέντες 200.000. Και οι αγνοούμενοι 1.500. Αγνοώντας 4 με 5 ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι όλα αυτά που κάνει είναι παράνομα. Μάλιστα. Ας ευχηθούμε. Μπήκε στην αμόχωστο τώρα. Ναι. Μπήκε στην αγνοώντας άλλα 2 ψηφίσματα. Ας ευχηθούμε ότι η Δύση δεν θα κάνει τα ίδια λάθη του παρελθόντος. Να τελειώσω την πρόταση. Να την ολοκληρώσετε, ναι, κύριε καθηγητά. Γιατί ποια είναι λοιπόν. Ναι, τελειώνω. Ναι. Ξέρω ότι αυτά που λέω είναι δυσάρεστα. Δεν είναι αλλά δυσάρεστα, κύριε καθηγητά. Απλώς ο τηλεοπτικός χρόνος λοιπόν μιας εκπομπής είναι συγκεκριμένος. Ναι. Λέω λοιπόν το εξής. Σας περίμενα τόση ώρα. Λοιπόν. Εκείνο λοιπόν που λέω είναι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα αντί να στέλνει όπλα, να στέλνει μόνο ανθρωπιστική βοήθεια. Μάλιστα. Γιατί θα το πληρώσει και στον τουρισμό και θα το πληρώσει τις ελληνοτουρκικές και τουρκοκυπριακές σχέσεις με τις τάσεις της Ρωσίας από τούδε και στο εξής. Και δεύτερον, πρέπει να υποβάλει πρόταση τώρα το δίδυμο Αθήνας Λευκωσίας και να μπει μαζί σας για όλα και για τις σκληρές κυρώσεις. Αλλά θα μπουν ταυτόχρονα οι ίδιες σκληρές κυρώσεις και στον κύριο Ερντογάν. Και επιπλέον να βάλει ένα άλλο ζήτημα και τέλειωσε. Κύριε Μάζη, όχι, δεν έχω άλλο χρόνο να αναλύσουμε και τα ελληνοτουρκικά. Σας ευχαριστώ. Λυπάμαι, δεν θέλω να γίνω αγενής. Λοιπόν, αλλά ήμουν ασυνεπής στο ραντεβού. Ήταν τιμή μου. Ήταν τιμή. Μην με ξαναφωνάξετε. Εντάξει, ευχαριστώ, κύριε Μάζη. Ήταν μεγάλη μου τιμή που είσαστε μαζί μου σήμερα. Δική μου, αλλά μία πρόταση θέλω να την πω. Ήταν μεγάλη μου τιμή που είσαστε μαζί μου. Να ξαναμπεί το EastMed στο λογαριασμό. Τώρα που η Ευρώπη κινδυνεύει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάζη. Να είστε καλά. Να είστε καλά.